Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 26 Φεβρουαρίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που περιέχει τα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού. Τα μέτρα, όπως δήλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα ενεργοποιηθούν όταν θα χρειαστεί. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πολιτικούς ελέγχους σε σημεία εισόδου της χώρας, περιορισμό των μεταφορών, προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των σχολείων, αλλά και κλείσιμο κινηματογράφων, θεάτρων, γηπέδων και γενικά χώρων που συναθροίζεται κόσμος. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να προχωρήσουν τα μέτρα, γιατί ήδη έχουμε το πρώτο κρούσμα στην Θεσσαλονίκη. Θα πάμε να το δούμε το θέμα. Καλησπέρα τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θα πρέπει να είναι αυστηρά τα μέτρα πλέον. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Μια 38χρονη Ελληνίδα που έχει ταξιδέψει πρόσφατα στη Βόρεια Ιταλία βρέθηκε θετική στον κορονοϊό και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε τα τελευταία στοιχεία. Είναι το πρώτο θετικό δείγμα κορονοϊού στην Ελλάδα που παίρνει πλέον στη λίστα με τις χώρες που έχουν εντοπιστεί κρούσματα κορονοϊού. Καταρχάς, να πούμε στους πολίτες, στους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, να είναι πολύ προσεκτικοί χωρίς να υπάρξει η παραμικρή δόση πανικού. Δεν χρειάζεται πανικός, προσοχή χρειάζεται και πρόληψη πάνω απ' όλα. Το πρώτο κρούσμα Δημήτρη κορονοϊού στην Ελλάδα είναι γεγονός. Η 38χρονη Ελληνίδα νοσηλεύεται σύμφωνα με πληροφορίες στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Εξετάζονται όλες οι επαφές της. Μια 38χρονη Ελληνίδα που είχε ταξιδέψει πρόσφατα στη Βόρεια Ιταλία βρέθηκε θετική στον κορονοϊό και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Είναι το πρώτο θετικό δείγμα κορονοϊού στην Ελλάδα που μπαίνει πλέον στη λίστα με τις χώρες που έχουν εντοπιστεί κρούσματα κορονοϊού. Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας, η 38χρονη γυναίκα εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και οικειοθελώς απομονώνονται όλοι όσοι ήρθαν σε επαφή μαζί της τις τελευταίες ημέρες. Η νεαρή γυναίκα είναι σε καλή κατάσταση και παρακολουθείται από ομάδα γιατρών. Αυτό λέει το ανακοινωθέν από την πλευρά του νοσοκομείου και του Υπουργείου Υγείας. Τίποτα δεν φαίνεται που μπορεί να σταματήσει τον κορονοϊό, με τους επιστήμονες να λένε πάντως ότι εξαπλώνεται στα μολοχτά. Ναι, εξαπλώνεται και θα πρέπει να. Και το τονίζω για ακόμη μια φορά. Θα πρέπει όλοι μας να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Μάλιστα. Δεν υπάρχει λόγος να περιέλθουμε και να δημιουργήσουμε ή εμείς οι ίδιοι ή να περιέλθουμε σε ένα κλίμα πανικού. Δεν υπάρχει λόγος για πανικό. Είναι μια επιδημία η οποία έχει πάρει παγκόσμιες διαστάσεις, αλλά είναι αντιμετωπίσιμη και στο 85% δεν είναι επικίνδυνη. Ένα 15% αφορά ομάδες υψηλού κινδύνου, οι οποίοι έχουν ιστορικό, ιατρικό, ιστορικό, αυτούς αφορά η επιδημία. Αν δεν χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει, να μην ταξιδέψει σε εκείνες τις χώρες. Ναι, να το πούμε για μια ακόμα φορά. Δεν χρειάζεται εγωισμός εδώ. Να μην ταξιδέψει. Και αν πραγματικά το επόμενο διάστημα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν κρούσματα και αρχίζουν αυτά να αυξάνονται και στη χώρα μας και στη Θεσσαλονίκη και στην περιοχή μας, τότε θα πρέπει και εμείς από μόνοι μας να περιορίσουμε, να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα τα οποία καθημερινά θα τα παρουσιάζουμε. Όχι πανικός όμως, να το πούμε. Όχι πανικός σε καμία περίπτωση. Ωραία. Τώρα, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που περιέχει τα μέτρα της αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού. Τα μέτρα, όπως δήλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα ενεργοποιηθούν όταν θα χρειαστεί. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν προληπτικούς ελέγχους σε σημεία εισόδου της χώρας, περιορισμού των μεταφορών, προσωρινή αναστολή λειτουργίας των σχολείων, αλλά και κλείσιμο κινηματογράφων, θεάτρων, γηπέδων και γενικά χώρων που συναθροίζεται κόσμος. Τώρα, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου περιλαμβάνει συγκεκριμένα 5 άρθρα. Το πρώτο άρθρο αφορά τα μέτρα πρόληψης υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της διάδοσης του νόσου. Το δεύτερο περιλαμβάνει και αφορά ζητήματα προσωπικού για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού. Μεταξύ άλλων, στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται η δυνατότητα μετακίνησης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και προσωπικού του ΕΑΡ. Το τρίτο άρθρο αφορά σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα στην απευθείας αγορά κατά παρέκκληση όλων των κείμενων διατάξεων υγειονομικού υλικού, ατομικών μέτρων προστασίας και φαρμάκων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι και εδώ μπαίνουν ζητήματα. Το τέταρτο άρθρο αφορά σε ζητήματα αναγκαστικής διάθεσης στο δημόσιο κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας, οι γνωστές σε όλους ΜΕΘ, ξενοδοχείων, ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών, στέγασης άλλων δημοσίων ιδιοκτησιών ή ιδιοκτησιών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Και το πέμπτο άρθρο αφορά στην έκτακτη οικονομική επιχορήγηση Υπουργείου Υγείας για την κατάληψη των εκτάκτων αναγκών πρόληψης ιατρικού, νοσηλευτικού και υγειονομικού προσωπικού για την αγορά υλικών και τη λήψη μέτρων προστασίας. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι έχουμε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Θα πρέπει να αυξήσει τα μέτρα η κυβέρνηση, θα πρέπει να αυξηθούν τα μέτρα του Υπουργείου. Νομίζω ότι είναι αυξημένα. Ειδικά στα λιμάνια που έρχονται από την Ιταλία και από άλλες περιοχές. Γιατί έχουμε και στη Γαλλία κρούσματα. Ναι, και τώρα επειδή όλοι μας ακούμε για κορονοϊό, κοροναϊό, όπως θέλετε πέστε το, κορονοϊός είναι η επίσημη έτσι, ονομασία που έχουν δώσει. Τι είναι αυτό? Η κορονοϊή είναι μια μεγάλη οικογένεια ιών που μπορεί να προσβάλλουν τόσο τα ζώα όσο και τον άνθρωπο. Στον άνθρωπο είναι γνωστό ότι αρκετοί κορονοϊοί προκαλούν
αναπνευστικές λοιμώξεις που κυμαίνονται από το κοινό κρυολόγημα έως πιο σοβαρές ασθένειες όπως το αναπνευστικό σύνδρομο της Μέσης Ανατολής και το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο. Ο πιο πρόσφατος κορονοϊός από την Κίνα προκαλεί την νόσο τη γνωστή σε όλους COVID-19. Μερικοί άνθρωποι μολύνονται αλλά δεν εμφανίζουν συμπτώματα και δεν αισθάνονται άρρωστοι. Οι περισσότεροι, περίπου 80%, αναρρώνουν από την ασθένεια χωρίς να χρειάζεται ειδική θεραπεία. Περίπου ένας στους 6 που προσβάλλονται με την νόσο ασθενεί σοβαρά και αναπτύσσει δυσκολία στην αναπνοή. Οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με υποκείμενα προβλήματα υγείας όπως υψηλή αρτηριακή πίεση, καρδιακά προβλήματα και διαβήτη είναι πιο πιθανό να αισθανίσουν βαρύτερα και περίπου το 2% των ατόμων με κορονοϊό πεθαίνει. Η ασθενή με πυρετό, βήχα και δυσκολία στην αναπνοή επιβάλλεται να αναζητούν άμεσα ιατρική φροντίδα. Αυτό είναι ένα σύντομο όσο αφορά τους ιούς που ακούνε στο όνομα κορονοϊό αλλά και πώς πρέπει να βρούμε εμείς αυτόν τον ιό. Να στο ίντερνετ με την έννοια ότι υπάρχουν αναλυτικά όλες και πάνω απ' όλα, προληπτικά μέτρα, σοβαρότητα, υπευθυνότητα, προσοχή και όχι πανικός. Δεν υπάρχει λόγος. Τα χέρια μας τα πλένουμε συχνά. Τώρα, θα αλλάξουμε κλίμα, θα πάμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο αγαπημένος ηθοποιός ο Κώστας Βουτσάς μετά από 19 μέρες στην εντατική του Αττικών. Τόσο μας και το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Σε ηλικία 88 ετών. Θα αντέξει και θα επιστρέψει και πάλι. Σήμερα στις 2 και 24 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα άφησε την τελευταία του πνοή ο μεγάλος Κώστας Βουτσάς, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ηθοποιούς καλλιτέχνες, στο ιατρικό κέντρο του Αττικών. Να πούμε ότι το ανακοινωθέν που δόθηκε από την πλευρά του Ιατρικού Κέντρου κάνει λόγο ότι ο Κώστας Βουτσάς εισήχθη στο νοσοκομείο στις 7 Φεβρουαρίου 2020 με λίμωξη του αναπνευστικού και σημαντική καρδιακή και αναπνευστική δυσλειτουργία που οδήγησαν σε διασωλήνωση και στην ομονάδα εντατικής θεραπείας. Ετέθησε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής και της νευρικής δυσλειτουργίας. Η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε αρχικά, αλλά την 24 Φεβρουαρίου το βράδυ παρουσίασε σημαντική επιδείνωση που εξελίχθηκε σε πολυοργανική ανεπάρκεια και κατέληξε παρά τις γενόμενες θεραπευτικές παρεμβάσεις στις 26 Δευτέρου 2020 στις 2 και 24 πρώτα λεπτά. Είχε έρθει πολλές φορές στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη. Ήταν ο αγαπητός. Και τελευταίες παραστάσεις στην περιοχή μας. Ήταν αγαπητός στους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι από τους ηθοποιούς που πραγματικά. Και μου ήταν πάρα πολύ αγαπητός μαζί με τον Θανάση τον Βέγκο. Βλέπετε, είναι αυτό ο Δημήτρη ήταν η κορυφή στον χώρο των Ελλήνων καλλιτεχνών και των ηθοποιών. Ο Κώστας Βουτσάς βέβαια έχει ένα πρόσθετο λόγο. Ανήκει στην μεγάλη οικογένεια τη ποδοσφαιρική ομάδα που ακούει στο όνομα ΑΕΚ, Αθλητική Ένωση Κωνσταντινού Πόλεως. Ήταν αυτό ο οποίο ήταν πρωταγωνιστή στο σποτάκι το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα πριν πολλά χρόνια η ΑΕΚ με αφορμή την κατασκευή του νέου γηπέδου που ακούει στο όνομα Αγία Σοφία. Μάλιστα. Ένα ιστορικό γήπεδο. Ο Κώστας Βουτσάς παρουσίασε όλο αυτό, αφηγήθηκε όλη αυτή την εξέλιξη και σύμφωνα με πληροφορίες. Ο μεγάλος και ισχυρός άνδρας της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας που ακούει στο όνομα ΑΕΚ, ο Δημήτρης Μελισσανίδης, θα έχει ξεχωριστό χώρο σε ό,τι αφορά το μουσείο το οποίο θα λειτουργήσει του προσφυγικού ελληνισμού στο στάδιο της Αγίας Σοφίας. Ένα ομοίωμα του Κώστα Βουτσά σε έδειξη μνήμης προς την μεγάλη του προσφορά στον χώρο. Ναι. Στον ελληνικό καλλιτεχνικό χώρο αλλά και στο ποδοσφαιρικό που ακούει τώρα. Ειδικά στον ελληνικό καλλιτεχνικό χώρο, ήταν από τους αγαπημένους του ελληνικού κινηματογράφου. Ήταν, αυτό ήταν μια αλήθεια. Είναι μεγάλη η απώλεια. Και σίγουρα οι ελληνικές ταινίες θα μας θυμίζουν που θα βλέπουμε και θα μας θυμίζουν πάρα πολλά για τον Κώστα Βουτσά. Έκανε το τελευταίο και μεγάλο του ταξίδι ουσιαστικά. Ακριβώς. Πάμε τώρα στον απόϊχο της θεσινής σύσκεψης που συγκάλεσαν τρεις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Ανατροπή δημιουργία του Καρυπίδη, του Θόδωρου, τη Γεωργία Ζεμπιλιάδου Ελπίδα και του Στέφανου του Πράσου. Αριστερή συμπόρευση, ανατροπή. Ναι, σκληρή κριτική άσκησαν στον Περιφερειάρχη οι επικεφαλής των παρατάξεων με την απόφαση να μην συγκαλέσει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δώστε το ρεπορτάζ και να πάμε να δούμε και τις σχετικές δηλώσεις. Θα τα δούμε επιγραμματικά. Να πούμε χθες ότι πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι αυτή η κοινή σύσκεψη, η οποία διοργανώθηκε με τις τρεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης που εκπροσωπούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, Ανατροπή, Ελπίδα και Αριστερή Συμπόρευση, δηλαδή από τους Θοδωρή Καρυπίδη, Γεωργία Ζεμπιλιάδου και Στέφανο Πράσο. Να πούμε ότι είχε καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, ασκήθηκε έντονη κριτική στο πρόσωπο του Περιφερειάρχη, της Περιφερειακής Αρχής, αλλά και γενικά που βαδίζει ο τόπος. Συγκεκριμένα ο Θοδωρής ο Καρυπίδης τοποθετήθηκε κάνοντας λόγο ότι δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να δυσκολέψει τον κύριο Κασαπίδη για να μην έρθει σε αυτή την κοινή πορεία. Εάν δεν έρθει, η αντίδραση θα είναι δυναμική. Μάλιστα. Αυτό που προέταξε ο Θοδωρής Καρυπίδης ήταν ότι πάνω απ' όλα πρέπει
να βρεθεί η χρυσή τομή και να πορευτούμε σε μια κοινή διαδρομή. Την έδωσε και ονομασία κοινή πορεία, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε πάντως, την αναδρομή. Όταν ήταν περιφερειάρχης ο κύριος Καρυπίδης, σε καμία κοινή διαδρομή δεν προχωρούσε όμως με τον κύριο Δακή και την κυρία Ζεπιλιάδου. Ναι, και το ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί υπήρχε ένα αυταρχικό περιβάλλον. Δηλαδή τώρα είμαστε αντιπολίτευση, με αυτά να τα λέμε όμως κάποια στιγμή, γιατί φτάνουμε σε σήμερα να μην τα λέμε. Κύριε Καρυπίδη, δεν είχατε κοινή διαδρομή, ήσασταν με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλοι ακολουθούσαν το δικό τους λόγο. Δεν χρειάζεται να το πούμε αυτό. Γνωρίζουν οι πάντες το τι ακριβώς συνέβη σε ό,τι αφορά τα ψηφίσματα τα οποία ήθελαν να βγάλουν σαν Περιφερειακό Συμβούλιο που αφορούσαν τη Συμφωνία των Πρεσπών, και πάντοτε υπήρχαν προβλήματα τελευταία στιγμή τα οποία πραγματικά τεχνητά παρουσιαζόταν μετά έτσι από προδρομή του Θοδωρή του Καρυπίδη, του τότε Περιφερειάρχη. Αυτό το γνωρίζουν οι πάντες. Στην Συμφωνία των Πρεσπών ξέρουμε ποιοι ήταν μπροστά, ναι, και ποιοι παρακολουθούσαν την υπογραφή. Να, αλλά και πάρα πολλοί από αυτούς οι οποίοι ήταν πολέμοι της Συμφωνίας των Πρεσπών τώρα μπροστάρουν φωτογραφίες, κάθονται σε και φωτογραφίζονται και από πίσω τους λέει Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και αυτό δεν το παίρνουν καν υπόψη τους. Πρόσφατα είχαμε τέτοια κρούσματα. Τώρα, το λόγο μετά πήρε η Γεωργία Ζεπιλιάδου, η οποία άσκησε σκληρή κριτική στον Περιφερειακό Της Μακεδονίας, τον Γιώργο τον Κασαπίδη, κάνοντας λόγο ότι όντως οι μάσκες έπεσαν, αλλά έπεσαν από αυτούς εδώ και δύο μήνες δεν κάνουν τίποτα για το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισε ποτέ η περιοχή. Η κυρία Ζεπιλιάδου, στην ομιλία της, η οποία είχε διάρκεια πάνω από 20 λεπτά, συγγνώμη, στάθηκε ιδιαίτερα ότι ποτέ στα χρονικά σε κανένα μέρος του κόσμου δεν έγινε αυτό που προσπαθεί να γίνει σήμερα στην περιοχή μας. Δηλαδή, να απολέσουμε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το 50% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος που αφορά τη Δυτική Μακεδονία. Αυτό δεν έχει γίνει πουθενά και εμείς να μην εναντιωνόμαστε σε αυτήν την πολιτική επιλογή. Είπε ότι πρώτο και κυρίαρχο ζήτημα είναι να τελειώνουμε με τις ημερομηνίες που ακούν στο όνομα 2023 και 2028, να πάμε πολύ πίσω και σε αυτόν τον τομέα, σε αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να αγωνιστούμε. Και μάλιστα κάλεσε τους πάντες να συμμετέχουν σε αυτήν τη συστράτευση και σε αυτήν την πορεία. Πάμε να κλείσουμε και να δούμε τις δηλώσεις. Ναι, ναι. Ο Στέφανος Αμπράσος είπε από την πλευρά του ότι θέλουμε να πάμε σε κοινούς βηματισμούς, να πάμε σε μια κοινή δράση. Ο κόσμος, οι εργαζόμενοι θέλουν να δουν έναν ανανοητικό αγώνα και εμείς θέλουμε σε αυτό να συμβάλλουμε. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ανεξάρτητα βέβαια που υπήρχε μια σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στις τρεις παρατάξεις και το πρόσωπο και την συμπολίτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η αλήθεια είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μια κοινή πορεία, μια κοινή διαδρομή. Ωραία, τώρα, θέλω να δούμε ποιοι συμμετείχαν εκεί. Θα πούμε ότι η χθεσινή σύσκεψη είχε αρκετό κόσμο, είχε άρωμα από ΣΥΡΙΖΑ στο μεγαλύτερο μέρος. Ήταν η κυρία Πέρκα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και ο κύριος Πάνος Ρήγας. Συμμετείχαν οι δύο δήμαρχοι Κοζάνης και Ορδέας. Υπήρχε άρωμα από Πασόκ, από Κινάλ και Κηδισό. Και υπήρχαν βέβαια και κάποιοι διάσπαρτοι. Αυτή είναι η εικόνα όσο αφορά τις συμμετοχές. Αυτό από μόνο του βέβαια έχει και πολιτικές σκληρές αναγνώσεις. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο με τις δηλώσεις και επιστρέφουμε. Ότι με τη σημερινή διαδικασία θέλουμε να ενεργοποιήσουμε όλους τους πολίτες και όλους τους θεσμικούς φορείς της περιφέρειας μας. Θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε όλοι τα αντανακλαστικά μας. Όπως βλέπετε, ο χρόνος είναι πολύ πυκνός. Τα χρονοδιαγράμματα που βάζει η κυβέρνηση για το κλείσιμο των λιμνητικών μονάδων δεν βγαίνει. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά και από μελέτες που υπάρχουν, αλλά και εμπειρίες άλλων περιοχών, για να κάνει κάποιος μια μετάβαση, δηλαδή μια πλήρη απολιμνητοποίηση κλείσιμων μονάδων και να πάει σε ένα νέο μοντέλο παραγωγικής ανάπτυξης, θέλει πάνω από 30 χρόνια. Κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία του. Ζητήσαμε να γίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί η περιοχή και ο τόπος μας είναι μπροστά στο μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισε ποτέ σε καιρό ειρήνης χώρα, όχι μόνο ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια. Καμία χώρα δεν έχει χάσει το 50% του ΑΕΠ της σε περίοδο ειρήνης μέσα σε 4 χρόνια. Και αυτό θα πάθουμε εμείς. Είναι προφανές ότι η κοινωνία έξω δεν έχει καταλάβει αυτό που έρχεται. Και είναι βαρύτατη η ευθύνη αυτού του Περιφερειακού Συμβουλίου, που είναι το ανώτατο όργανο δημοκρατικού προγραμματισμού στην περιφέρεια, να κάνει σαφές στον κόσμο τι είναι αυτό που έρχεται το 2023. Άρα λοιπόν, αν ο στόχος αυτού του Συμβουλίου που ζητήσαμε ήταν να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία, έπρεπε να είναι μια ήσυχη μέρα, να μπορεί ο κόσμος να ακούσει, να μετέχουν οι φορείς, και όχι να είναι μέσα στις μουσικές και στις παρελάσεις της αποκριάς. Και είναι προφανές ότι δεν ήταν το πρόβλημα η μία μέρα μεταξύ Κυριακής Δευτέρας, το καταλαβαίνετε, και ούτε βέβαια μπορούσε να γίνει την Τετάρτη όταν ειδοποιηθήκαμε Τρίτη, γιατί από Τρίτη σε Τετάρτη ούτε οι ίδιοι οι φορείς δεν θα μπορούσαν να ενημερωθούν, οι δήμαρχοι, τα επιμελητήρια και όλα αυτά που πρέπει να μετέχουν σε αυτή τη συζήτηση. Άρα εγώ έχω να πω ένα και θα το πω και μέσα, ότι όντως οι μάσκες έπεσαν, αλλά έπεσαν από αυτούς που εδώ και δύο μήνες
δεν έχουν κάνει τίποτε για το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισε ποτέ η περιοχή. Κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους για να εξυπηρετήσουν τα κομματικά συμφέροντα, γιατί χρωστάνε σε αυτούς που τους έβγαλαν σε αυτή τη θέση. Το βασικό είναι η αποτροπή της βίας από λιγνητοποίησης. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε σαφές και είναι ότι πρέπει να φύγει από το τραπέζι το 2023-2028. Εμείς ως παρατάξεις θα μετέχουμε σε οποιοδήποτε όργανο που αυτοί που μετέχουν δέχονται ότι κατά πρώτον πρέπει να απορριφθεί, να φύγει από τη μέση η ημερομηνία αυτό το χρονοδιάγραμμα του 2023-2028 που είναι καταστροφικό. Λεγόμενη απολιγνητοποίηση, η ερήμωση, η καταστροφή της περιοχής των εργαζομένων της ΔΕΗ και όχι μόνο, συνεχίζεται. Καθημερινά είναι ραγδαίες εξελίξεις που μαθαίνουμε πώς θα γίνει αυτή η αποκατάσταση που σημαίνει χιλιάδες γιγαβατόρες φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρες όλη η περιοχή. Όμως η αντίδραση είναι αναντίστοιχη. Αυτό είναι η αλήθεια. Υπάρχουν αγώνες, έχουν αναπτυχθεί κάποιοι, είναι μεμονωμένοι, είναι αποκομμένοι και αναποτελεσματικοί. Δεν φαίνεται να εδρώνεται αυτή τη κυβέρνηση. Ο Περιφερειάρχης, από ό,τι φαίνεται, η Περιφερειακή Αρχή γενικότερα θέλει να περάσει αυτό έτσι ανώδυνα και μάλιστα χωρίς πολιτικό κόστος και για τον ίδιο και για την κυβέρνηση. Θα πάμε στη Λάρκο τώρα. Συνέχεια των κινητοποιήσεων. Αποφάσισε η Επιτροπή Αγώνα για τα λιγνητορυχεία Σερβίου με επόμενο σταθμό τη μαζική συγκέντρωση στην Εγνατία Οδό στο ύψος των Διοδίων Πολυμήλων. Ναι, αυτό θα γίνει την Παρασκευή 28 του μήνα, όπου θα υπάρξει μια μαζική συγκέντρωση στην Εγνατία Οδό στο ύψος των Διοδίων Πολυμήλου, όπου εκεί θα υπάρχει ενημέρωση αυτών που διέρχονται και κάνουν χρήση, ας πούμε, την Εγνατία Οδό, για τις δυσμενείς και καταστροφικές επιπτώσεις που θα έχουν στην περιοχή αν περάσουν οι αποφάσεις της κυβέρνησης που αφορούν στη Λάρκο. Να πούμε ότι η Επιτροπή Αγώνα για τα Λιγνητορυχεία συνεδρίασε το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου και κατέληξε σε συγκεκριμένες αποφάσεις και ενέργειες. Μία από αυτές είναι ότι συνεχίζουμε τον αγώνα πιο δυναμικά και το επόμενο διάστημα θα κατέβουμε και στην Αθήνα, όπου θα έχουν συνάντηση και με τον αρμόδιο Υπουργό. Μέλη, να δούμε βέβαια αν θα βγει κάτι θετικό. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία πάνω σε αυτό το ζήτημα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, νομού Κοζάνης, ο Γιώργος Σαμαρατής, ο οποίος γνωρίζει και το αντικείμενο και έχει αναλάβει πρωτοβουλία να μπορέσει να βρεθεί η χρυσή τομή. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε συγκεντρώσει, πραγματικά βρισκόμαστε σε μια θετική κατεύθυνση. Αυτό προς το παρόν δεν έχουμε κάτι άλλο περισσότερο. Μάλιστα. Τώρα πάμε με 250.000 ευρώ από το πρόγραμμα Φιλόδημος. Χρηματοδοτεί το Δήμο Σορδέας για μελέτες που αφορούν στις σχολικές μονάδες. Σχολικές μονάδες που έχουν θέματα με την πυροπροστασία και λειτουργούν στο εύρος, στο γεωγραφικό εύρος του Δήμου Σορδέας. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν το πρόγραμμα Φιλόδημος 2 θα ενισχύσει το Δήμο Σορδέας με το ποσό των 295.120 ευρώ για να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες για να μπορέσουν να γίνουν και τα συγκεκριμένα έργα. Πάμε να κλείσουμε τώρα. Να έρθουμε τώρα στον χώρο της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Θα πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, όπου ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24 του μήνα στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη του Γρηγόρη του Τζιούμαρη, με στόχο τη διερεύνηση να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για τη δημιουργία φορέα διαχείρισης των λιμναίων υποδομών της λίμνης Πολυφίτου για την τουριστική αξιοποίηση της περιοχής. Δημήτρη, όταν ακούει αυτά τα ζητήματα ο πολίτης και οι πολίτες εν έτη 2020, ξέρεις τι λέει. Μα όλα αυτά τα χρόνια τι φτιάχνανε, μας δουλεύανε, μας κοροϊδεύανε. Εννοείται, το καταλαβαίνουμε. Να πούμε ότι στη σύσκεψη, εκτός από τον κύριο Τσιούμερ, ήταν οι δήμαρχοι Σερβίων και Βελβεντού, ο Χρήστος Ελευθερίου και ο Μανώλης Οστεργίου, ο αντιδήμαρχος Κοζάνης, ο Γιώργος Οδουκαλής, ο διευθυντής τεχνικών έργων ο Κώστας Γρίβας, η προϊστάμενη των συγκοινωνιακών έργων η κυρία Δέσποινα Καραγεωργίου, η υπεύθυνη του τμήματος ανάπτυξης υπαίθρου της αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας η Ζωή, η Κερεχτέ, ο Γιάννης Ογκίνης, ο διευθυντής μελετών της Άγκο, και ακόμη στη σύσκεψη παρευρέθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Αμαρατίδης, γιατί είναι γνώσης βέβαια του θέματος. Ακόμη αυτό ήταν γενικό διευθυντής της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας. Και να κλείσουμε βέβαια από το χώρο του κινηματογράφου, δίνοντας το πρόγραμμα από αύριο 5η 27 του μήνα μέχρι την Τετάρτη 4 Μαρτίου. Στην αίθουσα 1 έχουμε την παιδική ταινία, Sonic η ταινία. Έχουμε από την 5η μέχρι και το Σάββατο μία προβολή στις 7 το απόγευμα στα ελληνικά, ενώ από την καθαρά Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη μία προβολή στις 6 στα ελληνικά. Μάλιστα. Ακόμη προβάλλεται η ταινία στην αίθουσα 1, Brunch, The Boy 2. Έχουμε από την 5η μέχρι και το Σάββατο μία προβολή στις 9:30 το βράδυ και από την καθαρά Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη μία προβολή στις 10 το βράδυ. Τώρα, έχουμε ακόμη και την ταινία Το Κάλεσμα της Άγριας Φύσης, όπου εδώ έχουμε
από προβολές από την καθαρά Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη, μια προβολή στις 8 το βράδυ. Να πάμε στην αίθουσα 2, προβάλλεται η ταινία Κατηγορώ, που οι προβολές αρχίζουν από την καθαρά Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη. Έχουμε 2 προβολές, η πρώτη στις 7 το απόγευμα και η δεύτερη στις 9:30 το βράδυ. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Τώρα, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών σε θέματα μετάβασης από λιγνητοποίηση στη χρήση αηφόρων μορφών ενέργειας, αποκατάσταση και αξιοποίηση των εγκαταλειμμένων ορυχείων, αλλά και διαχείριση της ανεργίας, αντιπροσωπεία από Δήμο της Γερμανίας, παρουσία και του Δημάρχου της Γερμανικής Πόλης, πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στο Δήμο Κοζάνης. Να δούμε το σχετικό ραπορτάζ.